Καλημέρα, καλημέρα Λιάννα. Δεν ξέρω πώς να σε πω, Λιάννα, κυρία Κανέλη, το Λιάννα με να μου πάει το να κουβεντιάζω μαζί σου. Όπως έρχεται, όπως έρχεται. Ξέρεις γιατί, κάθε φορά κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση μαζί σου και είδα και τον κύριο Κουτσούμπα, θα τον έχουμε και εδώ τις επόμενες εβδομάδες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα κάνετε συγκυβέρνηση μαζί με τον κύριο Τσίπρα? Πολλά στελέχη λένε ότι το ΚΚΕ θα ακολουθήσει ή θα κρατήσει μια ουδέτερη στάση. Είσαι η μοναδική μαζί με τον αξιότιμο γραμματέα του ΚΚΕ που μπορείς να μας απαντήσεις. Επειδή τον άκουσες τες, φαντάζομαι, στη συνέντευξη που έδωσε, πέρασε η Πρωτοαπριλιά. Επομένως, αυτό ακούγεται σαν πρωτοαπριλιάτικο ερώτημα. Και αν το λέγαμε, ευτυχώς για μας πια, ο ελληνικός λαός θα το εκλάμβανε όντως ως πρωτοαπριλιάτικο αστείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φανταστεί κάποιος στο Κουτσούμπα, εκπρόσωπο των κομμουνιστών και του ΚΚΕ και πολλών μη κομμουνιστών που έχουν συνειδητοποιήσει ότι παράγον σταθερότητας σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το ΚΚΕ. Τόσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο σταθερός είναι ο στήλος για την εργατική τάξη και για τους εργαζόμενους αυτού του τόπου. Δεν υπάρχει άλλος. Ως παράγοντας σταθερότητας, λοιπόν, δεν μπορούμε να προσφέρουμε σταθερότητα στην εχθρική αστάθεια που συνεπάγονται τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί είναι εχθρική αστάθεια. Και μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Επειδή εμείς δεν ξεχνάμε και έχουμε αποφασίσει να μην ξεχάσουμε. Ναι. Πάρ' τα τρένα. Με το τραγικό δυστύχημα. Με τα παιδιά. Που ήταν έγκλημα τελικά, όπως αποδεικνύεται πλέον και το ξέρουν όλοι, στα 40 χθες έγινε το μυρός. Ο Βαρουφάκης έλεγε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, είναι αναπόφευκτο, έπρεπε να γίνει. Η ιδιωτικοποίηση των τρένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν περήφανος, βγάλαμε και βιντεάκι χθες, είχαμε μια ημερίδα καταπληκτική για τους σιδηροδρόμους, όπου ακούστηκαν πράγματα που στον ελληνικό λαό, αν ακούγονταν και υπήρχε χώρος και χρόνος να ακουστούν στην προεκλογική εκστρατεία, θα είχε σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει: μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν μπορεί να πάρουμε τρένα από την Ιταλία. Τον άκουσα το βίντεο που παίξαμε εμείς. Επίσημες δηλώσεις είναι. Που να είναι ιταλικά λαμπερά και να τρέχουν με 800 χιλιόμετρα πάνω σε σάπιες δράκες και σε σάπιο δίκτυο. Ο ίδιος τα είπε. Και έχει και το ΚΚΕ, το οποίο 45 μέρες πριν από το δυστύχημα έλεγε: δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εκείνος ο Κατσότης μ' αρέσει η γλώσσα του στη Βουλή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνει ένα τραγικό δυστύχημα, να μετράμε πτώματα για να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αυτό που δεν γίνανε. Επομένως, ποιος είναι παράγοντας σταθερότητας? Για να μπει σε μια σταθερή πολιτική τροχιά γραμμής, λαϊκή, φιλολαϊκή, πραγματικά λαϊκή, πρέπει να έχεις τις δράγες του ΚΚΕ, άμα δεν τις έχεις τελείωσες. Στο λέω εγώ. Τι περιμένετε τώρα? Πάμε τώρα. Είναι πια τόσο σαφές αυτό που έχει αρχίσει και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, κακά τα ψέματα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και κάθε σπέκουλα που γίνεται πάνω στη δημοσκόπηση θέλει πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Η κάλπη είναι η καλύτερη μέτρηση. Όπως το λες. Υπάρχουν όμως ανοιχτά αυτιά. Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Μπαίνουμε στο Πάσχα, μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, μπαίνουμε σε μια αναστάσιμη και ανοιξιάτικη διαδικασία μέσα σε μια προεκλογική εκστρατεία η οποία έχει τόση λάσπη, τόση βρώμα και τόση απόσταση από την πραγματικότητα, όσο ο φράχτης από το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Τι εννοώ? Το μεταναστευτικό δεν είναι ο φράχτης. Είναι ένα πολύ συνολικό πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τον πόλεμο, με τα λεφτά, με την οικονομία. Άκουγα πριν για το φράχτη. Δεν υπήρξε κανένας φράχτης και δεν εμπόδισε κανένας φράχτης Ουκρανούς μετανάστες. Στην Ευρώπη, εδώ και παντού. Ακούω ότι προστατεύεται η χώρα. Τη μία είχαμε Ρωσίδα κατάσκοπο, την άλλη είχαμε Πακιστανούς. Το ότι έχουμε 9 βάσεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, ασκήσεις τρομακτικές στο Δημότικο. Με γιγάντια μεταφορά υλικού από τη Σούδα που πρόκειται να γίνει ό,τι ήταν το Ραμστάιν στη Γερμανία. Ναι. 9 βάσεις αμερικάνικες εδώ στη χώρα. Με ένα στρατιωτικό μεταναστευτικό πολιτισμό που είχε εγκατασταθεί, έχει κατσικωθεί στην Ελλάδα, με μια Frontex που ελέγχει τα σύνορα και δεν μπορούμε να την ανακηρύξουμε σε ήρωα αντίστοιχο του 1821 τη Frontex, για να μην τρελαθώ κι εγώ και όλοι οι άλλοι, που φυλάει τα σύνορα η Frontex. Δηλαδή, μου είναι αδύνατο να την βάλω δίπλα από τον Καραϊσκάκη και από τον Κολοκοτρώνη. Δεν μου βγαίνει δηλαδή.
Δεν μου βγαίνει να δω το λευκορώσο της. Άρα, το λευκορώσο ή το φιλανδό της Frontex, ο οποίος έρχεται εδώ με τη στολάρα του, μαζί με τις νατοϊκές δυνάμεις στον Εύρο και μου το παίζει, πώς το λένε, Τζαβέλας. Άρα, και Σουλιώτης, του Αιγαίου. Άρα, επομένως, αυτά που μοιάζουν σήμερα προσωρινά, ναι. Κοίταξε, σε πάω στη Μύκονο. Μύκονος είναι νησί. Είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Μυκόνου είναι ποιοι ξένοι δεν θα έρθουν στη Μύκονο εξαιτίας των εκλογών. Ποιοι λεφτάδες δεν θα έρθουν να ανοίγουν σαμπάνια 4 ετησίων μισθών. Αυτή τη στιγμή στη Μύκονο που έχει συμμετωθεί το σύμπαν και που γίνεται ό,τι γίνεται στη Μύκονο και ξυλοδεύονται ακόμα και οι άνθρωποι που δεν θέλουν να συμμετωθεί η Μύκονος, έχει μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό. Πρόσεξε τώρα, πάρουμε το μεταναστευτικό από μια μεριά και πάρουμε και το κοινωνικό μεταναστευτικό πρόβλημα της ταξικής διαφοροποίησης και μετά της θέλω Μυκόνου. Να μου πεις... Κλαίνε γιατί θα αναβάλουν γάμους και καλά, Χριστιανέ μου. Λοιπόν. Κλαίνε γιατί θα αναβάλουν γάμους και καλά ενόψει των εκλογών. Ναι. Επομένως, όταν μιλάμε για εκλογές, δεν είναι ούτε για όλους τα κριτήρια ίδια, ούτε για όλους οι ανάγκες ίδιες, ούτε η κατεύθυνση της ψήφου ντε και καλά ένα διακοσμητικό στρασάκι σε μια ζωή καλοκαιριού. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα οι εκλογές. Και ένα πράγμα θέλω να τονίσω, ναι, με νύχια και με δόντια. Έλα. Αυτά τα αστιάκια εγώ κάνω αποχή, γιατί πετάω το σύστημα. Όταν ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες πρέπει να δηλώνεις παρόν στις μάχες, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς κάναμε και πρόταση μάλιστα. Διότι τώρα που μιλάνε να υποδεχτούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που δουλεύουν στον τουρισμό, 30 εκατομμύρια τουρίστες, που είναι οι ευπρόσδεκτοι ξένοι, γιατί αφήνουν λεφτά. Δεν είναι οι φτωχοδιάβολοι που τους έχει διώξει ο πόλεμος με τα πανάκριβα όπλα που στέλνουμε εμείς για να γίνεται ο πόλεμος μέσα στην περιβόητη δυτική μας συμμαχία. Η πρότασή σας ποια είναι? Με την ανατολική συμμαχία, με τη βόρεια συμμαχία, με την νότια συμμαχία. Ναι, με αποτέλεσμα να πεθαίνει ο κόσμος σαν τα κοτόπουλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Να δίνει κάποιος το παρόν και να δίνει τη μάχη του από καλύτερες θέσεις, αλλά να έχει και συνέστηση από ποια σκοπιά τη δίνει, μωρέ. Άρα λοιπόν, Λιάννα, πρώτη Κυριακή. Το να συνεργαστούμε, ξεχάστε, ναι, το. Και ξεχάστε και την ανοχή. Δηλαδή, στον κύριο αυτά Τσίπρα, τα παιχνιδάκια, κυβερνήσεις μειοψηφίες, κυβερνήσεις ανοχής. Έχει τελειώσει. Κυβερνήσεις μονοκομματικές αλλά διευρυμένες. Διευρυμένες με τον κανέναν. Δηλαδή, έχει γίνει ένα παίγνιο, ναι, που ισχύει του είδους. Άρα, οποιαδήποτε γέφυρα με οποιονδήποτε κομμένη. Έτσι δεν είναι? Μα πώς θα το συζητήσουμε αυτό? Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να κυβερνήσουμε τι? Μάλιστα. Τι παίζουμε, τι να κυβερνήσουμε? Μάλιστα. Να κυβερνήσουμε με όρους των ανθρώπων που μέχρι σήμερα και των πολιτικών τους, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι. Ναι. Δεν είναι ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας, εσύ, εγώ, ο Φούφουτος και ο Μουμούτος. Ναι. Δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι το τι εκπροσωπούν. Μάλιστα. Από κάτω. Μάλιστα. Όποιος θέλει τώρα, αισθάνεται πολύ μοντέρνος και πολύ νέος και πολύ πικραμένος και πολύ πατριώτης και θέλει να αποθέσει τις ελπίδες τους σε φυλακισμένους και καταδικασμένους, φωνιάδες του ΦΥΣΑ και των Πακιστανών που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα, ας πάει εκεί, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λοιπόν, λέω, δηλαδή. Ηλιάνα γιατί Κανέλη... και αυτό έχει γίνει ως πρόοδος να εμφανίζεται η ακροδεξιά με τα κρόσια της, τα κρόσια τα θλιβερά, τα βυθισμένα σε αίμα, και αυτό να παρουσιάζεται ως απειλή για τη δημοκρατία, είναι ντροπή και από μόνο να το συζητάς. Άρα, πρώτη σε επίπεδο απειλής. Γιάννα, είσαι Αλφα Αθηνών, έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι στην Αλφα Αθήνας. Αλφα Αθήνας, πόσα χρόνια, Γιάννα? Ναι. Πόσα χρόνια βουλευτής? Τόσο ώστε να καταλαβαίνω ότι ο μεγάλος περίπατος είναι και μεγάλο. Εγώ πάντως δεν θα ξεχάσω το εξής. Και θα στο λέω πάντα. Μπορεί να θυμώσεις εσύ, αλλά δεν το λογαριάζω καθόλου. Βγήκες μια μέρα στη Βουλή και λες, θα μας πάνε, πρόσεξε, σε 360 ευρώ σύνταξη στις μανάδες μας και στους πατεράδες μας. Στα 193 πήγανε τις χείρες. Αυτό γιατί έχει σημασία. Απίστευτο. Να το σκεφτεί. Τρομερό. Να το σκεφτεί. Λοιπόν, το περίπου 25% του πληθυσμού και ίσως να είναι, ναι, και παραπάνω. Μάλιστα. Νομίζω πια ότι αγγίζει το 30. Που είμαστε άνω των 60, μάλιστα, ετών. Μάλιστα. Να το σκεφτούν οι νέοι, ναι, που τους έχουν βάλει τώρα, και αυτό είναι μοντερνιά, ναι, του συστήματος, να τζογάρουν. Και πρέπει να ρωτάω εγώ το γιο μου, εσύ το γιο σου. Παιδί μου, σε ποιο κλιμάκιο? Δηλαδή σήμερα τι έπαιξε στο καζίνο με τη σύνταξή σου? Μάλιστα. Το έχεις το κατώτατο, το έχεις το μεσιανό, το έχεις μεθαύριο. Γιατί να μετράς τριετίες και πείρα, κάθεσαι και συζητάς με τα παιδιά σου τι σύνταξη υπολογίζουν να πάρουν που δεν θα την πάρουν ποτέ.
κάθεσαι και συζητάς. Εάν θα πάει το όριο στα 70 ή στα 75, πρόσεξε και εκεί. Έτσι ξεπεράσαμε τους Γάλλους. Ανηθίκως. Στα 7. Και πολύ βαριά, χωρίζουμε τους ανθρώπους. Λες και όλοι μπορούν να δουλέψουν και πέραν των 55 στους μεσαίους. Το Μακρόν το ξεπεράσαμε με τον ασφαλιστικό νόμο του 16, Λιάννα μου. Τα έλεγες τότε. Και μου λες τώρα, εμένα ναι, λοιπόν, που το ξέρεις κιόλας και ξέρεις τι έχουμε πει ως κουκουέ. Πόσο προβλέψαμε από τις αρχές του 90. Έχεις δίκιο. Δηλαδή από τα Μάστριχ μέχρι δίκιο. Σήμερα. Έχεις δίκιο. Έχουμε προβλέψει τα πάντα από το αποτέλεσμα των σεισμών. Πρόσεξε για την έλλειψη της σεισμικής προστασίας. Από την ερημοποίηση των εδαφών. Πράγματα που σήμερα μιλάνε για το πράσινο περιβάλλον και μιλάμε για λειψιδρία η οποία μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας αύριο το πρωί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με λιτανίες για να βρέξει. Από τα τρένα που ξεχωρίστηκαν από τις ράγες για να μοιραστούν σε διάφορα συμφέροντα. Από μια Αθήνα που με ρωτάς, η οποία αυτή τη στιγμή είναι όλη. Μια πρωτεύουσα Airbnb. Είναι μια πρωτεύουσα και ξενοδοχείο. Είναι μια πρωτεύουσα που είναι τουρίστες οι κατοικοί της. Τουρίστες είναι. Πώς θα το πω, είναι τουρίστες. Λοιπόν, μιλάμε για να πουλάμε την Ακρόπολη made in China, made in Hong Kong, made in... και εγώ δεν ξέρω από πού. Τα κρατώ μιλάμε όλα αυτά. Λοιπόν για μια πόλη, ναι, που είναι μικρογραφία αυτού που συμβαίνει. Σου εύχομαι και κάθε επιτυχία. Και κανένας δεν μου μιλήσει, ναι, για την αποχέτευση, για τις πολυκατοικίες που είναι φτιαγμένες και σήμερα διαβάζω... Συγγνώμη. Για πυρκαγιά σε ένα σχολείο... το ταβάνι του και τρέμω στην ιδέα, ναι, ότι στο Βύρονα για παράδειγμα, ναι, βγήκανε ακατάλληλα μετά από σεισμικό έλεγχο τα σχολεία. Είναι ένα θέμα που πεις πώς θα πας στις εκλογές, πώς θα σκέφτεσαι, σε ποιο σχολείο στέλνεις, μάλιστα, το παιδί σου και αν θα του έρθει στο κεφάλι με 3,5 ρίχτερ και αν θα το βάλεις στο τρένο με τη σάπια ράγα ή θα το φέρεις στην καταπληκτική, μάλιστα, περίπτωση να πηγαίνει το τρένο με 12 χιλιόμετρα την ώρα για να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό του, σταματώντας κάθε φορά σε μια σπασμένη ράγα. Αυτά. Αυτά δεν μπορεί να μην είναι κριτήρια ψήφου. Σαφής. Όποιος λοιπόν θέλει να παλεύει για να τα πάρει στα χέρια του, να τα φτιάξει, να τα σχεδιάσει, ναι, επιστημονικά και να απολαύσει τα θαύματα, να μην κυνηγάει τα φάρμακα και τα τραύματα σαν επέτης με το χέρι απλωμένο για τα κόπια του τα ίδια, να μην ψάχνει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα σε έναν κεάδα ρυθμίσεων, τζόγου, χρηματιστοπιστωτικών μετρήσεων και χίλια δυο, και για να μην συνδυάζεται, ναι, το ταμείο του πυροσβέστη στον Καναδά με το φάγωμα του κόπου της τελευταίας αγρότησας και του τελευταίου εργάτη κάπου στον Πειραιά και κάπου στην Ελλάδα. Γιατί άμα πας και δεις τι λεφτά κινούνται αυτή τη στιγμή εκεί που υπάρχει η μιζέρια, η δυστυχία, η φτώχεια, ο φόβος για το ηλεκτρικό, ο φόβος για το νερό και μετρήσεις και τα επιδόματα με τα οποία ζεις, κοιτάξτε να δείτε, το κουκουέ δεν θα συμμετέχει πουθενά, διότι δεν δίνει επίδομα σταθερότητας σε ασταθείς, κακοήθεις, αντιλαϊκές πολιτικές. Απόλυτα σαφής. Λιάννα Κανέλη, σε ευχαριστώ θερμά. Κυρία Κανέλη, ως βουλευτής, ως νομικός, εκφράσατε μία θέση. Το κουκουέ έχει τη θέση του τη σταθερή. Αυτή η σταθερότητα των θέσεών σας σας δίνει το δικαίωμα κάθε φορά να ελέγχετε οποιαδήποτε κυβέρνηση, να ασκείτε την αντιπολίτευσή σας και κάθε φορά μαζί σου θα κάνω μια ειλικρινέστατη κουβέντα. Θα σου ευχηθώ και σε σένα και στο κόμμα και σου κάθε επιτυχία. Και να διεκδικούμε την εξουσία, Γιώργο μου. Πώς. Διεκδικούμε την εξουσία, Γιώργο μου. Γι' αυτό μένουμε σταθεροί. Γιατί αργά ή γρήγορα ο κόσμος θα καταλάβει ότι μόνο με σταθερή συνέπεια μπορεί να πάρει την εξουσία. Αλλά να την πάρει στα αλήθεια. Όχι να την πάρει δια αντιπροσώπου. Δηλαδή, το σπίτι που θα κάθεται το πολιτικό, ναι, να είναι δικό του. Όχι νοικιασμένο για 24 ώρες, 38 ή 42. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ θερμά. Κάθε καλημέρα. Επιτυχία. Αν τα ξαναπούμε πριν τις εκλογές, έτσι. Πριν προκηρυχθούν οι εκλογές. Θεού σεισμού καιρού επιτρέποντος. Και Θεού επιτρέποντος, πάντα και πάντα κάνεις το σταυρό σου στη Βουλή. Και αντιλοπτικά είπες... δεν συζητάω. Εγώ μια ευχή έχω σήμερα να πάει πολύ καλά η ομάδα μου. Ο Παναθηναϊκός... Και να πάρει και πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με το Βόλο, δεν παίζει σήμερα. Έχει σημασία να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός το δικαιούται το πρωτάθλημα. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ που είναι εκεί και ο Άρης κλπ. Ο καλύτερος να το πάρει, Λιάννα. Ο καλύτερος να το πάρει. Περίμενε τώρα, γιατί μου βάζεις και ένα καρφί.
Τι. Εσείς πώς αισθάνομαι. Κάθεστε και μιλάτε για τους ξένους, για εκείνους που ήρθανε, για τα πιεσά, για τους Γερμανούς που μας καταπιέσανε. Εμείς λέμε για τους Αμερικανούς που έχουν βάσεις, οι πρόσφυγες που ενοχλούνε. Και. Ρε παιδιά. Ναι. Δεν εμπιστευόμαστε μισό Έλληνα διαιτητή. Καλά, άστο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Παρακαλάμε, φέρτε ξενούρα. Και μάλιστα από τον Αφρό να έρθει να κρίνει την παλίτσα από τους Έλληνες που τους ψάχνουμε με το τουφέκι για να φτιάξουμε εθνική ομάδα. Αυτή την ελληναράδικη αντίληψη περί ελίτ διαιτητών. Ναι. Αλήθεια το λέω. Ελίτ διαιτητών στο πιο λαϊκό άθλημα του σωστό. Κόσμου. Λοιπόν. Και έχουμε κάνει τον κόσμο να μιλάει για ένα λαϊκό άθλημα με όρους CEO. Για να σε ευχαριστώ. CEO για διαιτητή, CEO για αρχηγό της ομάδας. Θα μπορούσα να μιλώ 100 ώρες μαζί σου. Λευτούρες από εδώ, λευτούρες από εκεί, για να αναζητήσουμε εγκυρότητα στον ξένο δάχτυλο. Να ήθελα καλά. Να ξέρω, σε αυτή την ιστορική αντίφαση, ποιος κερατάς παίζει μπάλα και αισθάνεται ότι την παίζει για να χαρεί ο κόσμος, να χαρεί το σπορ, να χαρεί ο λαός και να ευχαριστηθεί την ίδια της ομάδας. Να σε καλά, Λιάννα μου. Καλή σου μέρα. Αυτή η φανέλα είναι προπολού ξεπουλημένη. Άστινα. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ.